Και είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις των καταναλωτών της ΔΕΗ για το χαράτσι του 1 ευρώ. Ακούγεται λίγο, αλλά τελικά στο σύνολο δεν είναι, σε όσους συνεχίσουν να παίρνουν το λογαριασμό σε χάρτινη μορφή, στο γνωστό λογαριασμό που έρχεται στα σπίτια μας. Υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια της εταιρείας να τους στρέψει στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς είναι απλώς πρόσχημα για ένα καθαρά εισπρακτικό μέτρο. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Βασίλης Σπανός. Στα κάγκελα οι καταναλωτές ρεύματος που καλούνται θέλουν δεν θέλουν, μπορούν δεν μπορούν να λαμβάνουν στο εξής τον λογαριασμό της ΔΕΗ μόνο ηλεκτρονικά ή να πληρώνουν 1 ευρώ χαράτσι ανά λογαριασμό. Γιατί να το πληρώνουμε το ευρώ? Εγώ έρχομαι από τα αγγλικά νερά, μην το πληρώσω το ευρώ. Να μην πάω στην τράπεζα να πληρώσω τα 80 λεφτά για να γλιτώσω έστω αυτά τα 80 λεφτά. Τώρα πάνε να προσθέσουν συν 1 ευρώ ακόμα. Οι υπεύθυνοι της ΔΕΗ θεωρούν δεδομένο πως όλοι οι πελάτες της διαθέτουν ίντερνετ. Έχουν στο σπίτι υπολογιστή ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση και φυσικά γνωρίζουν να τον χρησιμοποιούν ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Δουφέκι που χρειάζεται. Γιατί τώρα? Γιατί δεν χρεώνουμε? Εδώ τα γραφεία κλείσανε. Εγώ δεν έχω ίντερνετ. Ναι. Πώς θα το πληρώνω? Εισπρακτικό χαράτσι βλέπουν οι περισσότεροι καταναλωτές ρεύματος με αυτή την επιπλέον χρέωση και όχι μέθοδο για να μειωθεί η χρήση χαρτιού, όπως λένε από τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ΔΕΗ εκδίδει περίπου 42 εκατομμύρια λογαριασμούς ετησίως. Μέχρι σήμερα, μόλις 500.000 λογαριασμοί έχουν μετατραπεί σε ηλεκτρονικούς, με τα πιθανά έσοδα της ΔΕΗ από το χαράτσι να ξεπερνούν τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Στο χώρο των αντιδράσεων μπήκε και η ΕΚΠΙΖΟ, που καλεί την ΔΕΗ να πάρει πίσω το χαράτσι που πλήττει κυρίως όσους δεν γνωρίζουν να χειρίζονται υπολογιστή ή δεν διαθέτουν ένα στο σπίτι τους. Αντί να δίνονται κίνητρα για την εφαρμογή της επιλογής χρήσης ηλεκτρονικού λογαριασμού στους πελάτες, όπως η δυνατότητα έκπτωσης στους καταναλωτές που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική αποστολή, παράνομα και κατακριστικά επιβάλλεται η χρέωση του 1 ευρώ ανά έγχαρτο λογαριασμό. Να σας πω, άλλη μια χρέωση χωρίς αντίκρισμα. Θα πω στην κόρη μου να μου δείξει, να το μάθω. Παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το νέο χαράτσι, από την ΔΕΗ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση.